Λοιπόν, όλοι περιμένουμε πώς και πώς να βγει το FIFA 22. Έχουμε ακόμα περίπου 19 μέρες, 19-20 μέρες περίπου μέχρι να βγει το EA Play και περιμένουμε να δούμε τα ratings πρώτα απ' όλα. Έχουμε ήδη δει τις αλλαγές στο Wulu που έκανα το βίντεο πριν 2 εβδομάδες περίπου και αυτό που έχει βγάλει τώρα η EA είναι FIFA 22 1v1, ο Tex εναντίον του hashtag των που είναι δύο από τους καλύτερους παίκτες FIFA στον κόσμο να παίζουν το beta, νομίζω είναι αυτό, δεν ξέρω αν είναι το τελειωμένο παιχνίδι, άμα είναι η beta, αλλά είναι καλό να βλέπουμε έτσι gameplay από παίκτες που είναι σαν εμάς, όχι από producers και τέτοια πράγματα, γιατί θα μας λένε πράγματα, α, δεν μπορείς να κάνεις λακροκέτα, οι πάσεις είναι λίγο αργές, οι τερματοφύλακες είναι αλλαγμένοι, οπότε θα καταλάβουμε ακριβώς πώς θα είναι το παιχνίδι όταν μας βγει. Όπως πάντα, μην ξεχνάς να πατήσεις ένα like άμα θες να βλέπεις περισσότερα βίντεο FIFA 22. Τώρα, όπως είπα και πριν, βγαίνει τώρα στην επόμενη εβδομάδα. Οπότε να είστε full hype. Και επίσης, μην ξεχάσεις να κάνεις και ένα subscribe αν δεν έχεις κάνει ήδη, γιατί είμαστε στον δρόμο για τους 50.000 subscribers. Λοιπόν, φύγαμε στο βίντεο. Α, εδώ είναι το design των κάρτων, δεν το είχα δει ως τώρα. Άμα είναι όντως έτσι όταν βγει το παιχνίδι. Ωραία, οπότε. Ναι. Ο Tom είναι με τους κόκκινους και ο Tex με τους άσπρους. Οπότε έχουν και μπάπηδες, έχουν και ντεμπρόνες, έχουν και τέτοιες. Οπότε θα δούμε και κάπως skills, θα δούμε και καλές πάσεις και τέτοια. Προσωπικά εμένα μου φαίνεται πολύ σαν το 21, ρε φίλε. Τα passing animations μου φαίνεται ακριβώς τα ίδια. Το pace φαίνεται διαφορετικό. Φαίνεται πολύ πιο γρήγορο στο pace. Α, κάνει και πάλι αυτό το directional. Όχι το directional, πώς το λένε, το. Δεν θυμάμαι ούτε καν πώς το λένε. Εντάξει, οπότε ξέρουμε ότι τα φινές είναι σπασμένα. Νούμερο 1 στη λίστα του τι άλλαξε από το FIFA 21 στο FIFA 22. Τα φινές είναι οποίοι, αν ο Sterling μπορεί να βαράει φινές από εκεί πέρα και να μπαίνει. Ωραίο αυτό πάντως που έχουμε long shots, γιατί πέρσι δεν είχαμε και πολλά long shots, να σου πω την αλήθεια. Α, να το ξαναδείξω. Να το ξαναδείξουμε λίγο το goal. Οπότε δίνει την πάση στον De Bruyne, κάνει το player lock εδώ, που από ό,τι έχω ακούσει είναι καλό. Και από εδώ ο Sterling. Ο τερματοφύλακας δεν έκανε τίποτα με το δίδυτο όμως, έτσι. Ποιος δεν έχει γυρίσει, έχει το τέρμα. Απλά σήκωσε το χέρι του έτσι και δεν προσπάθησε να την απεκρούσει. Κοιτάξτε λίγο. Σαν το παίζει είναι. Πολλοί στο chat λένε ότι φαίνεται πολύ σαν το Pro Evolution αυτή τη στιγμή. Σαν το παίζει. Ή football, ας το βλέπουμε σωστά. Αυτά τα hyper motion animations που λέγανε δεν τα βλέπω πάντως εγώ ως τώρα. Μου φαίνεται πολύ 20 σαν το FIFA 21. Ωραίο το dribbling. Και ποιος είναι αυτός ο Mbappé? Εντάξει, κλασικά. Άμα δεν έχει ο Mbappé καλό dribbling, αλλά. Εγώ έχω ακούσει ότι ο τερματοφύλακας ήταν OP πάντως. Και από ό,τι βλέπω τώρα δεν είναι OP. Μήπως πήγαν να τους νερφάρουν και έκανε κλασική Yeila και τους παρανερφάρανε. Fred χρησιμοποιούν και δύο του μέξι. Πολύ γκουνα σόρσκερ. Πω, η πάση είναι manual, το είχα ξεχάσει αυτό. Τι κάνει ρε τερματοφύλακας τώρα, πλάκα μου κάνετε. Κι άλλο φινεσάκι. Τι φινεσάρες βαρα... Ναι, τι κάνει τερματοφύλακας, μπορεί να μου σχίσει κάποιος. Αυτό εδώ τι είναι ρε φίλε. Μύγες βαράει. Τι φάση κουνούπια του έρχονται. Καλά παιδιά, θα σπάσουμε κοντρόλερ. Φανταστείτε λίγο να είσαι στο Wulu τώρα στο 91-92 και κάποιος να βαράει ένα σούτ από εκεί και να το τρως έτσι. Δεν νομίζω να αντέξει η πόρτα μου εμένα. Οι πάσεις μου φαίνονται πιο βαριές. Δηλαδή... Είναι σαν να έχει delay. Τώρα αυτό δεν ξέρω αν είναι να γίνει ρεαλιστικό και να μην είναι έτσι ping pong. Μου φαίνεται πολύ πατινάς ρε φίλε. Είδατε εκεί πέρα τώρα τον... Ποιος ήταν εκεί στο κέντρο, δεν θυμάμαι. Ο Pogba ήτανε. Που έκανε την μπάσα. Okay, του αρέσει το player lock. Αυτό θα είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα για τους, ξέρω εγώ, ελιτάδες. Για τους καλούς παίκτες. Γιατί άμα έχεις συνηθίσει να κάνεις κάτι τόσο συχνά και μετά δεν υπάρχει στο επόμενο παιχνίδι, πολύ δύσκολο να το συνηθίσεις. Είναι περισσότερο ότι οι τερματοφύλακες αφήνουν την μπάλα να περάσει από τα χέρια τους. Δεν είναι ότι, είναι ότι μπαίνουν, ξέρω, πράσινα φαίνεται από το σπίτι τους όπως ήταν στο 19. Και γενικά όλο μου φαίνεται πολύ αργόρεση. Δεν ξέρω. Μου φαίνεται σαν να παίζουν με delay. Ο παίκτης είναι ακριβώς δίπλα στην μπάλα και ο Μπρούνο και δεν μπορεί να φτάσει την μπάλα. Και είναι, ξέρω εγώ, ένα βήμα μακριά.
Το pace σίγουρα παίζει ρόλο φέτος. Άμα το δείτε εκεί, ο Mbappé με το που πάτησε το R2 ο αντίπαλος έφυγε. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Expected goals έχουμε. Πολύ ωραίο αυτό. Μα εγώ γενικά είμαι των στατιστικών, ρε φίλε. Τυχή και στο FPL και αυτά μου αρέσουν τα στατιστικά. Yikes, είδα εδώ. Εξφάλως είχαμε και πριν, αλλά tackles won, tackles εδώ πέρα. Expected goals, success rate. Και έχουμε μετά και άλλα στατιστικά εδώ πέρα με defending και αυτά. Αυτά μου αρέσουν εμένα γενικά. Δεν ξέρω για. Μην ρίξω πως δεν σας ενδιαφέρει. Απλά πατάτε go next το μενού. Εμένα μου αρέσει αυτό. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, δεύτερο ημίχρονο. Επίσης μου αρέσει, ρε φίλε, ότι φέτος έχουν πει ότι άμα βάζεις CB στα center back και right back σε center back και τέτοια δεν θα δουλεύει το ίδιο. Θα χάνεις rating, θα χάνεις chemistry rating, όχι chemistry, θα χάνεις... Κάτι θα γίνει τέλος πάντων. Πολύ περισσότερο, ώστε θα έχουμε όντως CB στα CB και όχι right back στα CB. Οπότε το finesse μπαίνει από τα 40 μέτρα, αλλά δεν μπαίνει από τα 5, ξέρω εγώ. Είναι onside. Είναι onside. Πού πάει τώρα το φυλάκας? Τα ξεκούνησε τέρμα, πού πάει τέρμα το φύλακα εκεί πέρα. Το gameplay και όλα από αυτούς μάγκες και εμένα μου κολλάει τώρα που το βλέπω, να ξέρετε. Το gameplay, άμα φαίνεται ότι σας κολλάει, είναι έτσι. Το, εκεί στην EA δεν ξέρουν πώς να κάνουν μια απλή capture card. Τι λένε για τις κεφαλιές, λένε, άξιο ότι οι κεφαλιές θα είναι OP. Εγώ δεν έχω δει κάτι και δεν έχω ακούσει κιόλας με το. Ουφ, δεν έχω ακούσει κάτι από το, τα άτομα που έπαιξαν την beta για τις κεφαλιές. Τα tackle μου φαίνονται ωραία. Το depth τώρα πια είναι έτσι. Το depth και το width είναι με νούμερα. Κάτσε λίγο να δούμε εδώ πέρα. Λοιπόν, το depth και το width. Είναι με νούμερα, δεν είναι με 1 στα 7 ή 1 στα 9 όσο ήταν με μπάρες. Επίσης, όπως έχω πει και στα άλλα βίντεο, έχουμε το chance creation εδώ πέρα, που είναι πολύ σωστό. Εμένα αυτό, εγώ έχω φούλκα με το τεστάρο αυτό. Δηλαδή, με το που κατεβάσω το EA Play, θα δοκιμάσω κατευθείαν τα διαφορετικά tactics, να δούμε τι είναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό, γιατί αλλάζει μερικές φορές ο cursor πάνω στους παίκτες σε πράσινο, μπορεί να μου πει κάποιος. Όταν κάνουν πράσινο, timing είναι. Όχι. Μπαγκιά είναι. Α, είναι το second man press λογικά, έτσι. Ο Σάντσο φαίνεται να έχει pace, που είναι καλό. Οχ! Άμα είναι έτσι τα chips μάγκες θα κλάψουμε, ο chip master θα παραιτηθεί. Θα πάρω σύνταξη. Οι πάσεις είναι πιο αργές, ναι. Λάθος. Οι πάσεις ναι είναι πιο αργές, αλλά είναι πιο εύστοχες αυτό που καταλάβει. Οπότε είναι όντως ρεαλιστικό. Δεν είναι ping pong όπως είπαμε και πριν. Δεν μπορείς να κάνεις crazy tiki-taka. Και όντως υπάρχει ένα tempo στο παιχνίδι. Δηλαδή πρέπει να έχεις έναν ρυθμό στην επίθεση. Δεν είναι απλά πάμε φόρτσα μπροστά και δεν είναι ούτε απλά καθόμαστε πίσω και κάνουμε άμυνα. Αμυντικά μπορώ να πω ότι είμαι πολύ ικανοποιημένος από το πώς κάνουν tackling οι παίχτες. Δεν έχω δει κανένα λάθος δηλαδή από tackling που να γίνεται κάποιο τρελό animation και να περνάνε οι παίχτες από δίπλα. Είδατε, πολύ ωραίο τάκλιν. Πριν το πρώτο πάτσε εννοείς, πρέπει να είμαστε θετικοί μάγκες. Δεν μπορούμε να μπούμε στο παιχνίδι κατευθείαν και να είμαστε με αρνητική ενέργεια, γιατί δεν θα περνάμε καλά κι εμείς. Τελείωσε. Κοίτα, από θέμα γραφικά δεν μου φαίνεται με ένα τίποτα διαφορετικό, αλλά νομίζω ότι είναι ότι δεν ξέρουν πώς θα καταγράφουν gameplay στην EA. Κάτσε ρε, ο άλλος λέει, ο Τέξ λέει ότι η δημοσιογραφία είναι απίστευτη. Και εγώ αυτό που άκουσα από τον Μπέτα είναι ότι είναι απίστευτη. Εγώ αυτό που είδα σε αυτά τα μάτσα είναι ότι είναι άχρηστη με αυτά που τρώγανε. Ναι, δεν δουλεύουν πια αυτά τα through balls, τα προωθημένες που απλά κάνεις γιώμες. New ball physics. Ναι, ισχύει το, είδατε, πήρε λίγο εξωτερικό φάλτσο εδώ πέρα η μπαλιά και κουνήθηκε λίγο στον αέρα, δεν ήταν απλά ευθεία. Ωραίο αυτό, μην είσαι αρνητικός. Για να δούμε τι λένε για την άμυνα τώρα, άμα έχουν όντως καλό positioning στο παιχνίδι. Για να δω. Ισχύει! Να σου πω αλήθεια όμως, δεν έχω και τόσο γνώμη γι' αυτό. Γιατί εγώ, να σου πω αλήθεια, δεν κοίταγα ποτέ αυτό τον έπαιζα FIFA 21. Δηλαδή, κάθομαι τώρα και κάνω άμυνα και προσπαθώ να κοιτάξω πώς μαρκάρουν το χώρο, ξέρω. Όχι, εγώ είμαι εδώ με αυτόν τον παίχτη και ίσως έχω κλείσει. Έχω ξέρω εγώ άλλον έναν ή δύο για να τους. Εγώ πάντα κοίταγα εδώ γύρω και άντα να κοίταγα το ραντάρ. Δεν κοίταγα ποτέ πώς καθόντουσαν οι παίχτες μου στο AI. Okay. Επίσης, ο Τάσος λέει: επίσης, τζαβού, άμα δεις όταν κόβεις την μπάλα, την παίρνεις και δεν γίνεται κόντρα ώστε να ξαναπάς τον αντίπαλο. Ισχύει αυτό, δεν είδα κανένα τρελό ping-pong όπως γίνεται στο 19 και στο 20. Α, ναι, ρε φίλε. Ξαναφτιάξανε το second man press που είναι αυτό το press που πατάς στο Ελένα και έρχεται δεύτερος παίκτης και μαρκάρ και κάνει πρεσάρι μαζί σου. Πολύ ωραίο. Ναι, οπότε μερικά ωραία πράγματα, θετικά, αρνητικά. Φυσικά είπαν και οι ίδιοι producers ότι μερικά από τα πράγματα που είναι στην beta τώρα θα αλλάξουν για το παιχνίδι. Ο Τέξ είπε ότι οι δημοφιλέκες ήταν απίστευτα OP. Ο producer είπε: OK, θα το φτιάξουμε. Ας ελπίσουμε να το φτιάξουν. Κατά τα άλλα,
ωραίο φάνηκε. Νομίζω ότι το αδίκησε λίγο η καταγραφή. Νομίζω είναι 30 FPS η καταγραφή. Ήταν λίγο κόλλαγε, λίγο λάγκαρε που και που. Οπότε δεν μπορούσαμε να νιώσουμε πραγματικά το next gen PS5, ξέρω εγώ, γραφικά και animations που θέλουμε. Αλλά εντάξει, δεν έχουμε πολύ καιρό ακόμα μέχρι να βγει το παιχνίδι. Μάγκες, στο κάτω-κάτω της γραφής ήμασταν τώρα στην off-season για 3 μήνες και έχουμε 10 μέρες. Οπότε είμαστε πολύ κομπλέ. Κάνε ένα like αν μας άρεσε το βίντεο. Πάτα ένα subscribe αν είσαι καινούριος και έχεις hype για το F22. Και τα λέμε στο επόμενο, μάγκες. Τσάου.